Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είναι αδιασφυζήτητες και επιβεβαιώνουν τη μεγάλη συσσόρευση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολλών άλλων προβλημάτων στις πλάτες του ελληνικού λαού. Οι πολιτικές που εφάρμοσαν μέχρι σήμερα οι αναλασσόμενες στην εξουσία κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μόνες τους ή με τους πρόθυμους δορυφόρους τους, όχι μόνο δεν τα άμβληναν, αλλά αντίθετα τα διόγκωσαν. Και πώς θα μπορούσαν άλλωστε όλοι αυτοί οι επίδοξοι σωτήρες να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, αφού διαχρονικά συναποφασίζουν και συνυπογράφουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καπιταλιστών, των τραπεζιτών και των παρασιτικών λόμπις που δεν διστάζουν στο βωμό του κέρδους να θυσιάσουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Είναι οι ίδιοι που χρόνια τώρα δίνουν γη και είδωρο στο ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τη χώρα μας σε ένα απέραντο στρατόπεδο υπεραλιστών, που η παρουσία τους όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, όπως προπαγανδίζουν, αλλά αντίθετα την καθιστά στόχο σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλες αντίπαλες επεκτατικές δυνάμεις. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι καμιά πρόταση αστικής διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τις νομοτέλειες και τις αντιθέσεις του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που κάθε φορά τις πληρώνει ο λαός. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι η εφαρμογή του ενός ή του άλλου μείγματος οικονομικής διαχείρισης επιβάλλεται από τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι από την ιδεολογία και την αποπροσανατολιστική συνδυματολογία κάθε κόμματος που κυβερνάει. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι κυβερνήσεις που ανέλαβαν διαδοχικά την εξουσία πάτησαν πάνω στα γερά θεμέλια που βρήκαν από τις προηγούμενες, χτίζοντας κάθε φορά και ένα ακόμα αντιλαϊκό οικοδόμημα, της άρχουσας τάξης βέβαια, στις πλάτες του δοκιμαζόμενου λαού μας. Το αντίπαλο δέος για όλους αυτούς τους υπηρέτες του κεφαλαίου ήταν, είναι και θα είναι ένα και μόνο κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο μοναδικός πολιτικός φορέας που πάνω από 100 χρόνια στέκει αταλάντευτα δίπλα σε κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο, σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, βάζοντας πλάτη όχι μέσα στη Βουλή μόνο, αλλά και στους χώρους δουλειάς και στους δρόμους του αγώνα. Γιατί ξέρει πολύ καλά πως για να κερδίσει ο εργαζόμενος πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες, αντικειμενικός σκοπός όλων μας για τις επόμενες 2 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές της 21ης του Μάη θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας για να φτάσουν οι θέσεις του κόμματος σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη της πλέον εγκαταλελειμμένης και φτωχότερης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Υπήρου μας. Καλούμε κάθε καλοπροαίρετο συμπατριώτη μας, κάθε νέο και νέα, να μελετήσει τις θέσεις του κόμματός μας, να βγάλει τα συμπεράσματά του για την πολιτική των κομμάτων που κυβέρνησαν και ξαναζητάνε την ψήφο μας, καθώς και εκείνων που είναι πρόθυμα βέβαια να συνταχθούν μαζί τους στη νέα κυβέρνηση και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του, ώστε η δικαιολογημένη οργή του να γίνει δύναμη αγώνα. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεσμεύεται μόνο από τα συμφέροντα του λαού και δεν ξεπληρώνει γραμμάτια στη διεθνή και στην εγχώρια ελίτ. Για να καούν επιτέλους τα αντιλαϊκά σενάρια που μας ετοιμάζουν, για να ξεριζωθούν οι προκαταλήψεις, οι εκβιασμοί και τα ψευτοδιλήμματα που χρησιμοποιούν τα αστικά κόμματα για να μας υφαρπάξουν για άλλη μια φορά την ψήφο του λαού, επικαλούμενα τον ανύπαρκτο κίνδυνο της ακυβερνησίας, με αποτέλεσμα η κάθε νέα κυβέρνηση που προκύπτει να είναι πάντα χειρότερη από όλες τις προηγούμενες. Για να μπει φραγμός στη λαιλασία της φύσης και του ορυκτού πλούτου της Υπήρου και ολόκληρης της χώρας μας από τις πολυεθνικές, με πρόσχημα τη δίθεν πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή επάρκεια. Αλήθεια, λαϊκή ευημερία και χρηματιστήρια ενέργειας που πρημοδοτούνται με πάνω από 7 δις ευρώ από το ειστέρημα του λαού συμβαδίζουν. Μόνο με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο λαός θα μπορέσει να αντιπαλέψει τα μοίρια όσα του ετοιμάζουν για την επόμενη των εκλογών και θα ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής του σάπιου αυτού πολιτικού συστήματος που φέρνει δεινά στους λαούς και κέρδη στην ελίτ του συστήματος. Είναι υποχρέωση όλων μας, όσοι ενδιαφερόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, να γίνουμε πρεσβευτές της αλήθειας και να τη διαδηλώσουμε σε όλη την επικράτεια. Προσωπικά, στα 40 χρόνια αδιάκοπης συμμετοχής μου σε κοινωνικούς, εργασιακούς, αυτοδιοικητικούς και συλλογικούς τομείς δράσης, από το ακριτικό πογόνι ως την υπηρώτικη αποδημία και από το πυροσβεστικό σώμα ως τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, απεκόμισα μία ξεκάθαρη πολιτική σκέψη και άποψη που με οδηγεί στο να πράξω το σωστό. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να συμπορευτώ με το ΚΚΕ, το κόμμα που πρωταγωνιστεί στην αδιάκοπη πάλι για τα συμφέροντα του λαού, που αποτελεί τη σταθερή, συνεπή, έντιμη δύναμη και μπαίνει επικεφαλής του αγώνα σε όλα τα μέτωπα πάλης, σε όλη την Ελλάδα, για ένα καλύτερο αύριο του λαού και της νεολαίας μας. Κάθε φορά που παλέψαμε και κερδίσαμε κάτι, το ΚΚΕ ήταν εκεί. Κάθε φορά που συγκινηθήκαμε, ανατριχιάσαμε, νιώσαμε ανάταση, το ΚΚΕ ήταν πάλι εκεί. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, τόσο προσωπικά, όσο και σαν μέλος της πυροσβεστικής οικογένειας, η πρόταση του κόμματος να συμμετέχω σε αυτή τη μάχη ως υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο της επικράτειας. Στο κόμμα που διαχρονικά στηρίζει τον Έλληνα πυροσβέστη, με έργα και όχι με ψεύτικες υποσχέσεις, τόσο μέσα στη Βουλή με τις 52 ερωτήσεις που κατέθεσε μόνο τους τελευταίους 15 μήνες, όσο και στους δρόμους του αγώνα. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να γίνει κτήμα του λαού το πραγματικό μήνυμα των εκλογών της 21ης του Μάη. Να μην βγουν ενισχυμένοι και δυνατοί αυτοί που έφεραν το λαό σε αυτήν την κατάσταση, αλλά να βγει ισχυρός ο λαός. Και ισχυρός λαός σημαίνει ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όσο πιο δυνατό ΚΚΕ, τόσο ισχυρότερος ο λαός. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φοιτητές και φοιτήτριες που η παρουσία σας δίνει πραγματικά ζωντάνια στην πόλη μας. Αγωνιστείτε για να ξαναβγεί η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές στις 10 του Μάη. Εμπιστευτείτε και δυναμώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ, ούτε θα σας προδώσει. Θα είναι πάντα στο πλευρό σας, γιατί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ αποτελεί εθνική υποθήκη για το μέλλον σας. Όλοι λοιπόν στον αγώνα για να εκλέψουμε κομμουνιστή βουλευτή στα Γιάννενα από τους άξιους υποψήφιους συντρόφους αγωνιστές της ζωής που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο νομό μας. Καλή δύναμη σε όλους.